Τα Λουκάν Ευαγγέλιο, Ιώτα Ήτα κεφάλαιο. Θα διαβάσω τα 14 πρώτα εδάφια. Έλεγε δε και παραβολή προς αυτούς, περί του ότι πρέπει πάντοτε να προσεύχονται και να μη αποκάμνωση. Λέγον, Κριτής της ή το εν την πόλη, ως της των Θεών δεν εφοβείτο και άνθρωπο δεν εντρέπετο. Ή το δε χείρα της εν εκείνη την πόλη και ήρχε το προς αυτόν λέγουσα. Εκδίκησόν με από το αντιδίκου μου. Και μέχρι την ως δεν ηθέλησε. Μετά δε ταύτα είπε καθεαυτόν. Αν και τον Θεόν δεν φοβόμαι και άνθρωπο δεν εντρέπομαι, τουλάχιστον επειδή με ενοχλεί η χείρα αυτή, ας εκδικήσω αυτήν, δια να μη έρχεται πάντοτε και με βασανίζει. Και είπε ο Κύριος, ακούσατε τι λέγει ο άδικος Κριτής. Ο δε Θεός δεν θέλει κάμη την εκδίκηση των εκλεκτών αυτού, των βοόντων προς αυτόν ημέρα και νύχτα, αν και μακροθυμεί δι' αυτούς. Σας λέγω ότι θέλει κάμη την εκδίκηση αυτών ταχαίως. Πλην ο Υιός του ανθρώπου όταν έλθει, άραγε θέλει ευρύ την πίστην επί της γης. Είπε δε και πρόστινα στους θαρούντας σε αυτούς ότι είναι δίκαιοι και καταφρονούντας τους λοιπούς την παραβολήν ταύτην. Άνθρωποι δύο ανέβησαν εις το ιερόν δια να προσευχηθώσει. Ο εις Φαρισαίος και ο άλλος τελώνης. Ο Φαρισαίος σταθείς προσήφχεται ο καθεαυτόν ταύτα. Ευχαριστώς η Θεέ ότι δεν είμαι καθώς οι λοιποί άνθρωποι, άρπαγες, άδικοι, μοιχοί ή και καθώς ούτως ο τελώνης. Νηστεύω δις της εβδομάδος, αποδεκατίζω πάντα όσα έχω. Και ο τελώνης μακρόθεν ιστάμενος, δεν ήθελεν ουδέ τους οφθαλμούς να υψώσει στον ουρανόν, αλέτυπτεν εις το στήθος αυτού λέγον, ο Θεός ηλάστη τίμη το αμαρτωλό. Σας λέγω κατέβει ούτως εις τον οίκον αυτού δε δικαιωμένος μάλλον παρά εκείνος, διότι πας ο υψώνε αυτόν θέλει ταπεινωθεί, ο δε ταπεινώνε αυτόν θέλει υψωθεί. Αμήν. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Κύριό μας για τον Άγιο Λόγο του αδερφή. Έλεγε και παραβολή προς αυτούς και μάλιστα έχει σημασία πότε λέει αυτή την παραβολή. Αν δούμε πριν, μιλούσε στους μαθητές του για την αρπαγή της Εκκλησίας. Τους έλεγε πώς θα είναι οι ημέρες του Υιού του Ανθρώπου όταν θα πρόκειται να έρθει ο Κύριος για να παραλάβει την Εκκλησία του, ότι θα είναι όπως ήταν οι ημέρες του Νόε και οι ημέρες του Λότ. Η αδικία δηλαδή και η αμαρτία θα έχει φτάσει στο πλήρες και τότε επενέβαινε ο Κύριος όπως και τώρα θα επέμβει, τώρα που η αμαρτία φτάνει στο πλήρες, θα έρθει να πάρει το λαό του. Και βέβαια όταν φύγει και η Εκκλησία από τον κόσμο, καταλαβαίνετε πως θα σαπίσουν αυτομάτως τα πάντα, αδελφοί αγαπητοί. Θα διαλυθούν τα πάντα και ξέρουμε βέβαια μια φοβερή εφταετία περιμένει την ανθρωπότητα, όπου δεν έχει γίνει τέτοια δικτατορία ποτέ σαν αυτή που θα κάνει ο Αντίχριστος. Μια δικτατορία που δεν θα τολμάει ούτε να σκέφτεται ο άνθρωπος, όχι να αντιδράει. Αλλά ευχαριστούμε τον Θεό γιατί μας είπε να προσευχόμαστε εν παντή καιρό για να καταξιωθούμε, να εκφύγουμε όλα αυτά τα οποία πρόκειται να γίνουν. Και αφού τους είπε ότι δύο θα είναι επί μιας κλίνης, ο εις παραλαμβάνεται, ο άλλος αφήνεται, δύο στον αγρό, δύο στο μήλο, τον ρώτησαν οι μαθητές, πού Κύριε, όπου είναι το σώμα, στο μεσουράνημα, εκεί θα συναχθούν και οι αετοί, εκεί που θα κατέβει ο Κύριος για να παραλάβει. Και έλεγε και παραβολή προς αυτούς, και αυτή την παραβολή τη σχετίζει με αυτές τις ημέρες. Είναι μια παραβολή για τις δικές μας μέρες, για τις έσχατες ημέρες, γιατί η αλήθεια είναι ότι ο χριστιανός δεν μπορεί να παραμείνει άγρυπνος παρά μόνο δια της προσευχής, αδελφοί. Δεν γίνεται διαφορετικά. Όταν απομακρυνόμαστε από την παρουσία του Κυρίου, χανόμαστε, ξεχνιόμαστε. Μόνο στην παρουσία του Θεού έρχεται το Πνεύμα του Θεού και μας θυμίζει. Φεύγουμε, τελειώνουμε. Όποτε ανοίγω το στόμα μου, έλα Κύριε, λέει το Πνεύμα, το ξέρετε. Έλα Κύριε. Αλλά πρέπει να το πει και η νύμφη. Και δεν θέλει ο Κύριος να το πούμε γιατί έλα Κύριε, γιατί δεν αντέχω άλλο. Έλα γιατί σε επιθυμώ, Κύριε. Σε λαχταράω, Κύριε μου. Ο Κύριος μας επιθυμεί, το ξέρετε. Μας ποθεί όσο τίποτα άλλο, αδελφοί αγαπητοί. Δεν μπορούμε να φανταστούμε την αγάπη που έχει για το λαό του. Και ξέρουμε ότι θα μας επισκεφτεί σε λίγο. Ξέρει πως περνάμε δύσκολα. Θα βλέπει, έβλεπα προχθές κάτι που πιστεύω ότι είναι για όλη την Εκκλησία. Το καράβι που ήμουνα μέσα πέρναγε δίπλα από βραχονισίδες. Πω, πω, λέω, τώρα θα τρακάρουμε. Και τώρα θα τρακάρουμε, αλλά δεν τρακέρναμε. Πηγαίναμε μια χαρά, μάλιστα ανέβασε και ταχύτητα. Περνάγαμε κάτι άλλα μικρά καραβάκια, αλλά πηγαίναμε μια χαρά, παρόλο το ήταν πολύ δύσκολη θάλασσα. Ζει ο Κύριός μας, αδελφοί. Δεν υπάρχει κύμα που θα βουλιάξει την Εκκλησία του Χριστού, ούτε μπορεί να χαθεί η Εκκλησία του Χριστού. Πηλεάδου δεν θα ισχύσουν κατά αυτής και ευχαριστούμε τον Θεό. Εδώ λοιπόν έλεγε και παραβολή. Με ποιο θέμα? Περί του ότι πρέπει πάντοτε να προσεύχονται και να μην αποκάνουν. Αυτό είναι το θέμα της παραβολής. Και ενώ ο Κύριος συνήθιζε να μιλάει με παραβολές στον κόσμο έξω, τώρα μιλάει στους μαθητές του.
Είναι μια διαφορετική παραβολή, ένα διαφορετικό είδος παραβολής, διδακτικής βέβαια για τους μαθητές του. Ότι πρέπει πάντοτε να προσεύχονται. Και το πάντοτε, καταρχήν μπορούμε να το δούμε χρονικά. Τι σημαίνει πάντοτε? Κάθε ώρα και στιγμή είναι ώρα προσευχής. Ό,τι ώρα θελήσει ο άνθρωπος, δεν θα σκεφτεί, μα μην ενοχλήσω τώρα τον Κύριο, είναι μεσημέρι. Δεν κοιμάται ο Κύριος, αδερφοί, το ξέρετε. Ούτε το βράδυ, ούτε το μεσημέρι, δεν θα νιστάξει ο φυλάτων τον Ισραήλ, μας λέει. Είναι πάντοτε έτοιμος να ακούσει, και όχι μόνο να ακούσει, αλλά και να καλοδειχτεί τα παιδιά του. Πάντοτε. Ό,τι ώρα να είναι, όποια στιγμή νιώσει την ανάγκη το παιδί του Θεού, γονατίζει και βρίσκεται στην παρουσία του Κυρίου. Ασύλληπτα προνόμια. Ασύλληπτα προνόμια, γιατί μόνο αυτό να σκεφτούμε, ότι στην Παλαιά Διαθήκη ένας μόνο άνθρωπος μια φορά το χρόνο έμπαινε στα επίγεια Άγια των Αγίων, μέσα στη σκηνή του μαρτυρίου, δηλαδή πίσω από το παραπέτασμα, εκεί που ήταν, από το καταπέτασμα, εκεί που ήταν η κυβωτός και το ηλαστήριο και τα χερουβίμ, ήταν η παρουσία του Θεού, μια φορά το χρόνο μόνο ένας άνθρωπος. Σκέψου λοιπόν σήμερα τι προνόμιο είναι, ό,τι ώρα θες εσύ και εγώ που ξέρουμε ποιοι είμαστε, να μπορούμε να βρεθούμε μπροστά στο θρόνο της χάριτος του Θεού, αδερφοί. Εκεί που κάθεται ο Κύριος, εκεί που τα σεραφείμ κρύβονται, εκεί πας και παρουσιάζεσαι εσύ και εγώ. Όχι γιατί είμαστε άξιοι, μη γέννητο, αλλά γιατί δεξιά του είναι ο Ιησούς Χριστός, αδερφοί, ο οποίος μεσητεύει για μας. Ασύλληπτο προνόμιο, ε. Αλλά το πάντοτε σημαίνει και ό,τι αίτημα κι αν υπάρχει. Οτιδήποτε σε απασχολεί, ό,τι έχεις μέσα στο νου σου, στην καρδιά σου, ό,τι σε προβληματίζει, μπορείς να το πας ενώπιον του Θεού. Δεν υπάρχει κάτι τόσο μικρό για την πατρική του αγάπη. Ούτε κάτι τόσο μεγάλο που να μην μπορεί να το κάνει ο Θεός. Ξέρουμε ότι τα αδύνατα παρά ανθρώπης είναι δυνατά παρά το Θεό. Αλλά βέβαια, ξέρετε, έχουμε και ένα πρόβλημα εμείς οι χριστιανοί. Καμιά φορά για να προσευχηθούμε, πρέπει να σκεφτούμε και πώς μπορεί να το κάνει τώρα αυτό ο Κύριος. Διότι είναι δύσκολο, δεν είναι απλό πράγμα. Και αν μας κολλήσει κανένα σενάριο στο μυαλό και το αποδεχτούμε, α, μάλιστα, και πάμε και του λέμε, μάλιστα, τον συμβουλεύουμε, και πώς θα το κάνει. Κύριε, έτσι να κάνεις τώρα. Έχετε συμβουλέψει τον Κύριο ποτέ? Εγώ πολλές φορές. Αν και ο λόγος του Θεού λέει, τι σε έγινε σύμβουλος του Κυρίου και τι σε έδωκε πρώτος εις αυτόν, από συμβούλους, λέει ο Κύριος, έχει πολλούς. Λέμε καμιά φορά, γιατί νομίζουμε ότι αν το έκανε έτσι τώρα ο Κύριος, ξέρεις, θα γινότανε. Τίποτα δεν θα γινότανε. Ο Κύριος ξέρει και πώς θα το κάνει και πότε θα το κάνει. Και αυτό που μας καλεί δεν είναι να τον συμβουλέψουμε, είναι να του αναθέσουμε την οδό μας, να ελπίζουμε σε αυτόν και αυτός θα ενεργήσει. Καμιά φορά νομίζουμε ότι πρέπει να βάλουμε και εμείς το χεράκι μας. Να βάλω και εγώ λίγο το χεράκι μου. Να πω και εγώ δύο λόγια. Θα του τα πω ωραία, ξέρω εγώ. Ξέρεις εσύ και εγώ ξέρω. Αλλά αν δεν μιλήσει ο Θεός, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα απολύτως. Θυμάμαι στην αρχή της πίστης μου, σκοτωνόμασταν με τον πατέρα μου. Γιατί διαβάζαμε το Ευαγγέλιο. Έλα να διαβάσουμε το Ευαγγέλιο. Με το που διαβάζαμε ένα εδάφιο, γινόμασταν μαλλιά κουβάρια. Μια φορά, δύο φορές, πέντε φορές, δέκα φορές. Δεν έβαζα και μυαλό, δεν ήμουν και εύκολος. Κάποια στιγμή μου μίλησε ο Κύριος στον ύπνο μου, μου έδειξε ένα ενύπνιο. Δεν κλείνεις το στόμα σου, μπας και του τα πω εγώ καλύτερα. Και ευχαριστώ τον Θεό που τον υπάκουσα. Δεν ξαναμίλησα από τότε και βρεθήκαμε να είμαστε εντάξει με τον πατέρα μου, να υπήρχε ειρήνη στο σπίτι, γιατί μέσα σε όλους αυτούς τους καυγάδες και τους ακομούς, μόνο ο εχθρός χαίρεται, κανείς άλλος, αδερφή αγαπητή. Πρέπει να το έχουμε υπόψη μας. Βεβαίως θα μου πεις, ο χριστιανός δεν πρέπει να κάνει τίποτε. Βεβαίως πρέπει να κάνει, να πλησιάζει τον Κύριο, να πλησιάζει τον Θεό, να αγιάζεται. Γιατί ξέρουμε ότι αν μείνουμε στον Κύριο και τα λόγια του μείνουν μέσα μας, θα ζητάμε ό,τι θέλουμε και θα γίνεται. Γιατί βέβαια θα είναι και σύμφωνο με το θέλημα του Θεού. Βέβαια έχουμε το μέρος μας. Δεν θα ξαπλώσουμε και θα τα κάνει όλα ο Θεός σε καμιά περίπτωση. Αλλά το αποτέλεσμα όταν υπακούομαι στον Κύριο είναι θαυμαστό, αδερφοί. Να δίνουμε πάντοτε την ευκαιρία στον Κύριο να εργάζεται αυτός. Πώς? Με την προσευχή μας. Να τα αναθέτουμε στον Κύριο όπως και αν είναι τα πράγματα, όπως και αν μας φαίνονται. Πάντα θυμάμαι ένα περιστατικό όταν κηρύττω αυτό το κήρυγμα. Γυρνάμε με έναν αδερφό από το πύργο και πρέπει να προλάβουμε ένα γάμο εδώ, στην Κηφισιά. Έλαντε όμως που
είχε 5 χιλιόμετρα ουρά στην κακιά σκάλα εκεί πέρα, δεν είχαν γίνει ακόμα τα έργα και ακούμε 5 χιλιόμετρα η ουρά. Και όταν λέμε ουρά, δεν εννοούμε ότι ήταν έτσι χαλάρα τα πράγματα, 4 λωρίδες, 5 αυτοκίνητα τόνα δίπλα στ' άλλο. Σημειωτών, κυριολεκτικά. Θέλαμε μισή ώρα με 3/4 μόνο για αυτή τη διαδρομή. Αρχίζουμε και προσευχόμαστε. Κύριε, άνοιξε μας δρόμο. Αν μας άκουγε κανένας, τα έλεγε αυτή εδώ είναι για δέσιμο, τελείωσε. Πού θα τους ανοίξει δρόμο, από πάνω θα περάσουμε. Πώς θα γίνει. Μπορεί να γίνει τώρα αυτό που λένε. Μπορεί να κάνει και ο Θεός να κατέβει, δεν μπορεί να γίνει τίποτα τώρα. Έτσι είναι, η αλήθεια είναι αυτή, η λογική αυτό λέει. Αλλά εμείς συνεχίσαμε και προσευχόμασταν. Και όπως ήμασταν στη δεξιά λωρίδα, βλέπω ένα τροχονόμο, λέει για κατεβείτε εσείς από κάτω μας. Και μας κατεβάζει αντίθετα από ότι πάει στην παλιά εθνική. Να σας πω την αλήθεια, σκύρτησε λίγο η καρδιά μου. Λέω κάτι κάνει ο Κύριος, λέω κάτι, ένιωσα κάτι. Αλλά με το που κατεβαίνουμε στην παλιά εθνική, τι να δούμε, χειρότερο πήξιμο. Όχι, λέω τώρα μάλιστα. Τώρα λέω συνεννοηθήκαμε. Τρεις χειρότερα τα πράγματα. Αλλά βλέπω κάποιον να στρίβει αριστερά από μια γέφυρα που είχε παρακάτω. Λέω Κώστα, δεν πάμε αριστερά. Μου λέει πού, τι να πάμε. Ξέρω εγώ, λέω πάμε από εκεί. Και πάμε. Και βλέπουμε έναν δρόμο που ήταν ανάμεσα στην παλιά και στην καινούργια εθνική που ήμασταν μοναχοί μας. Και πηγαίναμε. Μην νομίζετε ότι χάρηκα και πίστεψε ότι μας ελευθέρωσε ο Θεός. Όχι, όχι, όχι. Μία πήγαινε η καρδιά μου από πόλεμο σε κανένα ντουβάρι, θα βρεθούμε, λέω, και θα γυρνάμε πίσω πάλι. Λέω. Θα γυρνάμε πίσω. Αλλά απ' την άλλη να λέω, λες να μας ελευθέρωσε. Θα μου πεις, δεν το πολύ πίστευες. Όχι, να σας πω την αλήθεια, όχι. Τελικά μας είχε ελευθερώσει. Ξέρετε που βγήκαμε, εκεί που τέλειωνε η ουρά. Ζει ο Κύριος ημών, ζει, αδελφοί αγαπητοί. Και αυτό το απλό θα ενεργήσει και σε αυτό το απλό θα ενεργήσει. Και στο άλλο το οποίο το θεωρείς πολύ σοβαρό και σε αυτό θα ενεργήσει. Και στο αδύνατο και σε αυτό θα ενεργήσει ο Θεός. Θα σας το πω τώρα τι να κάνω αφού μου ήρθε. Το θυμήθηκα. Είχα κολικό, είχαν κατέβει κάποιες πέτρες, βέβαια τα νεφρά κατεστραμμένα, ξέρετε, δεν υπάρχουν ούρα στον νεφροπαθή. Αλλά έλαντε που αυτά τα ελάχιστα είχαν δημιουργήσει πρόβλημα και να μην έχω που να βάλω τη μέση μου. Όποιος έχει πάθει κολικό ξέρει γιατί πόνο μιλάμε. Και να ζορίζομαι από εδώ και να φωνάζω, λέω τι να κάνω τώρα, πάω να προσευχηθώ, λέω τι έχω, τίποτα άλλο να κάνω. Με το που πάω να γονατίσω, αδελφοί αγαπητοί, νιώθω τον πόνο να πολλαπλασιάζεται. Και αρχίζω το όχ. Αλλά ταυτόχρονα έρχεται ο Κύριος και μαγγίζει. Και εξαφανίστηκαν όλα. Όλα. Εξαφανίστηκε ο τέτοιο παυσίπονο, δεν έχω ξαναδεί. Εξαφανίστηκε ο πόνος. Σας λέω, το χ δεν πρόλαβα να το πω. Στο ο είχα μείνει. Στο, βέβαια ήταν ωμέγα, ήταν λίγο. Αλλά μέχρι εκεί δεν πήγε παραπάνω. Δεν πήγε παραπάνω. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ήτανε κάτι αδύνατο. Αδύνατο για μένα, όχι για τον Κύριο, αδελφοί αγαπητοί. Είμαστε εδώ γιατί λατρεύουμε έναν ζωντανό Θεό. Έναν Θεό που ενεργεί, έναν Θεό που μιλάει, έναν Θεό που σήμερα περπατάει ανάμεσά μας και μπορούμε να τον αγγίξουμε σήμερα, αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Εδώ λοιπόν λέει πάντοτε να προσεύχονται και να μην αποκάνουν. Πότε αποκάνει ο χριστιανός? Όταν δεν βλέπει την απάντηση. Προσευχήθηκα μία, δύο μήνες προσεύχομαι τώρα και τίποτα. Και νύστεψα και οικέτευσα και έκραξα. Τίποτα δεν βλέπω, αδελφέ. Άραγε, μην βγάζει συμπεράσματα, περίμενε. Είναι δίκαιο το αίτημά σου. Είναι σύμφωνο με το θέλημα του Θεού. Συνέχισε να προσεύχεσαι. Μην σταματάς. Το πότε θα έρθει η απάντηση, το πώς θα έρθει η απάντηση, δεν ξέρω. Και να σου πω και κάτι ακόμα. Μην βλέπεις πώς πάνε τα πράγματα. Γιατί τα πράγματα θα χειροτερεύουν εξωτερικά. Και ο εχθρός θα έρχεται πάντα, σου λέει: κοίτα, δεν βλέπεις ότι χάνεις τον χρόνο σου. Κοίτα εδώ τι γίνεται. Εσύ προσεύχεσαι και αυτός αντί να πάει καλύτερα πάει χειρότερα. Εσύ ξέρω εγώ προσεύχεσαι για την υγεία σου και χειροτερεύεις. Δεν υπάρχει περίπτωση. Άστο το θέμα. Ποιος το λέει? Αυτός που ξέρει ότι σε λίγο θα απαντήσει ο Κύριος. Αδελφοί, πριν απαντήσει ο Κύριος τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα πάντα. Φτάνουν σε απροχώρητο σημείο. Γιατί ο Θεός μας είναι ο Θεός της τετάρτης φυλακής. Εκεί που λες τώρα τελειώσαμε, εκεί σου λέει ο Κύριος τώρα αρχίζουμε. Αμήν. Ζει ο Θεός μας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αποκάνει ο χριστιανός. Σταματάει. Σταμάτησε ο Ζαχαρίας και η Ελισάβετ να προσεύχονται για παιδί. Σου απογοήτευσε ο Θεός. Δεν τους έκανε το χατήρι να τους δώσει ένα παιδάκι τότε που μπορούσανε. Αλλά αυτό που έκανε ο Ζαχαρίας και η Ελισάβετ, αδελφοί, πρέπει να κάνουμε κι εμείς. Συνεχίσανε να περπατάνε σε όλα τα δικαιώματα και τα διατάγματα του Κυρίου άμεμπτοι.
Δεν γογγίσανε, δεν διαμαρτυρηθήκανε. Δεν είπε η Ελισάβετ, έτσι είσαι, θα με δεις και απ' την άλλη τώρα. Φεύγω. Πού πας δηλαδή? Και έχω ακούσει χριστιανούς. Ή μου το δίνει ή φεύγω. Λέω, να πας πού δηλαδή? Στο σκοτάδι? Στο θάνατο? Γιατί αυτός που φεύγει από τον Χριστό στο σκοτάδι και στο θάνατο πάει, αδελφοί. Δεν πάει πουθενά αλλού. Έχουμε πουθενά αλλού να πάμε? Ξέρουμε κάτι καλύτερο από αυτό που γνωρίσαμε? Όχι βέβαια, όχι. Δεν γόγγισαν, δεν διαμαρτυρήθηκαν. Δεν είπανε τώρα να με λένε όλοι ότι είμαι καταραμένη, που εγώ σε αγαπάω και εγώ σε υπηρετώ. Δεν διαμαρτυρήθηκε η Ελισάβετ, αδελφοί. Αλλά τι της φύλαγε ο Θεός? Όταν περάσαν τα χρόνια της, όταν τέλειωσαν οι ελπίδες τους, ίσως ανθρωπίνως θα έπανε, πέρασε η ηλικία μας, γιατί και όταν ο Γαβρίλ του είπε, φανερώθηκε στον Ζαχαρία, ενώ θυμίαζε μέσα στο ναό, και του είπε, Ζαχαρία, εισηκούστη η δέησή σου. Ποια δέηση? Αυτή που έκανα πριν τόσα χρόνια, τότε που ήμουν νέος. Ναι, αυτή, αυτή. Αλλά όταν απαντάει, αδελφοί αγαπητοί, ο Κύριος στο χρόνο του και με τον τρόπο που θέλει ο Θεός, δεν θα δώσει μια απλή απάντηση που θα χαρεί ο Ζαχαρίας και η Ελισάβετ. Ξέρετε τι του είπε ο άγγελος ο Γαβρίλ στο Ζαχαρία? Πολλοί θα χαρούν στη γέννηση αυτού. Γιατί θα είναι μέγας ενώπιον του Υψίστου. Δεν τους χάρισε ένα παιδάκι ο Θεός, καλό παιδάκι. Τους χάρισε τον μεγαλύτερο πάντων των προφητών, αδελφοί. Και αυτό ας είμαστε, πώς θα το πω, υποψιασμένοι πάντοτε. Αν εσύ περπατάς καλά με τον Κύριο και αργεί να σου απαντήσει ο Θεός, περίμενε κάτι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που νομίζεις. Είναι αυτός που μπορεί να κάνει πολύ περισσότερα από όσα ζητούμε ή νοούμε, αδελφοί αγαπητοί. Να κάνει πράγματα που δεν μπορείς να φανταστείς εσύ. Είναι αυτός ο Θεός που πραγματικά ενεργεί στην ώρα του και με θαυμαστούς τρόπους, όχι μόνο να ευλογηθείς εσύ, αλλά και όλος ο λαός του Θεού. Ευχαριστούμε τον Θεό. Γι' αυτό λοιπόν δεν πρέπει να αποκάνουμε, αδελφοί. Έχουμε παραδείγματα σημερινά, γιατί σας ανέφερα τώρα ένα παράδειγμα από τη γραφή. Αλλά παραδείγματα σημερινά, αδέλφια μας που προσευχότανε 19 χρόνια για παιδί. Μετά από 19 χρόνια τους το έδωσε ο Κύριος. Μα δεν είχαν απελπιστεί. Σαν άνθρωποι κι αυτοί. Αλλά συνεχίζανε και προσευχόμασταν όλοι. Έγινε το θαύμα, έγινε το θαύμα. Και θα γίνουν πολλά θαύματα. Σας λέω ένα πράγμα. Καμιά προσευχή, καμιά παράκληση, καμιά νηστεία, δεν πάνε χαμένες, να το ξέρετε. Όλα καταγράφονται στον ουρανό. Και θα έρθει η ώρα που θα έρθουν οι απαντήσεις και θα έρθουν σαν βροχή οι απαντήσεις. Ευχαριστούμε τον Θεό. Είπε λοιπόν την παραβολή ότι κάποιος κριτής ήταν σε μια πόλη. Ο οποίος όμως τι χαρακτηριστικά έχει? Άνθρωπος με εξουσία, από αυτόν εξαρτώταν όλες οι υποθέσεις εκείνης της πόλης, αλλά ούτε το Θεό φοβότανε για να είναι δίκαιος, ούτε τους ανθρώπους ντρεπότανε. Δηλαδή και αθεόφοβος και ξεδιάντροπος τελείως. Δεν τον ένοιαζε τι θα πει ο κόσμος, δεν τον ένοιαζε τι θα πει ο Θεός. Αυτός να περνάει καλά, ήταν ο εαυτούλης του, τίποτα άλλο. Να είμαι καλά εγώ και έτσι μέντο να γίνουν όλοι οι υπόλοιποι. Δεν είχε πρόβλημα. Και σε αυτή την πόλη είναι μια χείρα. Μια χείρα η οποία βέβαια μην νομίζετε ότι μοιάζουν με τις χείρες τις σημερινές, μπορεί να έχουν συνταξάρες. Οι χείρες τότε ήταν ο τελευταίος τροχός της αμάξης. Φτωχές, αδύναμες, δεν είχαν τίποτα. Το στήριγμά τους ποιος ήταν? Ο Θεός. Ήταν ο προστάτης των χειρών και των ορφανών ο Κύριος. Μια γυναίκα δηλαδή που δεν είχε καμιά δυνατότητα, καμιά δύναμη και είχε μια υπόθεση προφανώς πολύ σοβαρή, που αυτή την υπόθεση έπρεπε να την εκδικάσει μόνο αυτός ο άδικος κριτής, που τον Θεό δεν φοβότανε και τους ανθρώπους δεν ντρεπότανε. Και τι έκανε? Ήρχε το προς αυτόν, λέγουσα, εκδίκησόν με από το αντιδίκου μου. Βλέπετε το ρήμα, ήρχε το. Δεν πήγε μια φορά, δεν πήγε δυο, δεν πήγε τρεις, δεν πήγε πέντε. Πήγε την πρώτη βδομάδα, την έδιωξε βέβαια, με το που την είδε ο άδικος κριτής, λέει, αυτή τι μπορεί να μου δώσει? Τίποτα. Να μου φτιάξει κανένα φακελάκι, τίποτα έτσι, και να μου το δώσει? Ναι, άραγε, δεν υπάρχει περίπτωση. Την έδιωξε. Αλλά από Δευτέρα ήταν πάλι εκεί η χείρα και του ξαναχτύπησε την πόρτα. Εκδίκησόν με από το αντιδίκου μου, την ξανάδιωξε. Και την Τρίτη εκεί και την άλλη βδομάδα εκεί, δεν ξέρω. Και μέχρι την ως, λέει, δεν ηθέλησε. Μέχρι πότε? Μέχρι πότε? Μέχρι τότε που κατάλαβε ότι αυτή η χείρα, αν δεν της δώσω το αίτημά της, και αύριο θα είναι εδώ πέρα. Και δεν την αντέχω. Αν δούμε τι λέει παρακάτω, να της το δώσω, λέει, για να μην έρχεται και με βασανίζει. Την έβλεπε και γυρνάγαν όλα. Ευχαρίστως θα την έπνιγε, αλλά
σκεφτόταν και τη φυλακή. Και λέει εδώ, τι θα κάνω. Είπε καθεαυτόν, έκανε συμβούλιο με τον εαυτό του. Αν και το Θεό λέει, δεν τον φοβάμαι, να μου πει δεν ήξερες ότι εγώ είμαι ο προστάτης των χειρών. Γιατί δεν έτσι, ας το Θεό να λέει ό,τι θέλει, δεν με νοιάζει. Ούτε όμως τους ανθρώπους τους ντρέπομαι, μήπως με βγάλουν στα κανάλια και πού είναι αυτός ο άδικος κριτής, έχει μια ταλέπορη χείρα εκεί, την ταλαιπωρούσε και επειδή δεν του δίνε φακελάκι, δεν έκανε την. Δεν με νοιάζει, λέει, πάνε να λένε και αυτοί ό,τι θέλουν. Τουλάχιστον επειδή με ενοχλεί αυτή η χείρα, ας εκδικήσω αυτήν, λέει, για να μην έρχεται πάντοτε και με βασανίζει. Δεν το έκανε γιατί τη συμπόνεσε, το έκανε για τον εαυτούλη του να ησυχάσει, να ηρεμήσει. Για τον εαυτούλη του, γιατί τη μισούσε αυτή τη γυναίκα, σας το λέω. Και της έδωσε το αίτημά της. Μια γυναίκα ξένη, μια γυναίκα μισητή ως προς αυτόν, της έδωσε το αίτημά της. Και έρχεται τώρα να μας πει ο Κύριος, αδερφοί αγαπητοί. Ακούσατε τι είπε ο άδικος κριτής, ακούσαμε. Σε μια γυναίκα που δεν ήθελε να τη βλέπει, της έδωσε το αίτημά της. Και λέει τώρα σε σένα και σε μένα. Ο δε Θεός, ποιος Θεός, ο άδικος, ο Θεός ο δίκαιος, ο Θεός ο αγαθός, ο Θεός που ανατέλει τον ήλιο αυτού επί πονηρούς και αγαθούς και βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Αυτός που είναι αγαθός στους αχαρίστους και κακούς, αυτούς που τον βλαστημάνε, τους ταΐζει. Σε αυτούς που τον κατηγορούνε, τους δίνει τα αγαθά του. Αυτό και αυτό το Θεό μιλάμε. Δεν θα κάνει, λέει, την εκδίκηση των εκλεκτών του. Εμείς δεν είμαστε άτομα που μας βλέπει ο Κύριος και λέει πω, πάλι αυτός ήρθε, τι θέλει εδώ πέρα. Ποτέ δεν το έχει πει. Οι εκλεκτοί του είμαστε, τα παιδιά του. Που έρχεται μας λέει καλώς τονε, καλώς ήρθες. Και να σας πω την αλήθεια, λέει και μαύρα μάτια έκανα, παιδάκι μου, πού είσαι. Γιατί ξεχνιόμαστε καμιά φορά. Ξεχνιόμαστε να πάμε πού, να πάμε στον πατέρα μας να του πούμε τα προβλήματά μας. Τώρα έχω άλλες δουλειές. Τι σπουδαιότερη δουλειά από αυτή έχουμε, αδελφοί. Το ξέρετε όλοι, οι δουλειές μας γίνονται σωστές όταν ξεκινάμε με αυτή την εργασία. Δεν είναι εργασία, βέβαια, χαρά και αγαλίας είναι. Να πηγαίνουμε να τα λέμε στον πατέρα μας. Δεν θα κάνει, λέει, την εκδίκηση των εκλεκτών του που βοούν προς αυτόν ημέρα και νύχτα. Δεν μπορώ να φανταστώ αυτή τη χείρα να πήγε 8 η ώρα το πρωί που δεν είχε ανοίξει το μάτι του αυτός ο άδικος κριτής, αποκλείεται. Θα περίμενε να έχει πει και τον καφέ του, να έχει φάει και το σάντουιτς, να είναι και αυτό και θα προσευχόταν βέβαια να μη σηκωθεί, να μη σηκώθηκε στραβά σήμερα. Ό,τι ώρα και να πάμε στον Κύριο δεν θα μας πει όχι. Ό,τι ώρα και να είναι. Και μάλιστα να σας πω το μυστικό. Πολύ χαίρεται όταν προσευχόμαστε τη νύχτα ο Κύριος, το ξέρετε. Όταν αφήσουμε λίγο το κρεβατάκι μας και κλείνουμε λίγο το γόνι της καρδιάς μας ενώπιον του, πολύ χαίρεται. Πολύ χαίρεται. Κάν το να δεις τι ωραία που είναι. Τη νύχτα εκεί που ησυχάζουν όλα και είναι και το κεφάλι μας λίγο πιο ήρεμο από τα πρωινά. Ευχαριστούμε τον Θεό. Δεν θα κάνει την εκδίκηση των εκλεκτών του, λέει, που βοούν ημέρα και νύχτα. Αν και τι κάνει, μακροθυμεί για αυτούς. Δηλαδή, έχουμε την εντύπωση όλοι μας αδελφοί ότι όταν μας υποσχεθεί κάτι ο Θεός ή όταν διαβάσουμε κάτι στο λόγο, ότι μπορούμε και να το διαχειριστούμε άνετα, το ξέρετε. Όταν έλεγε παράδειγμα στον Πέτρο, «Συ είσαι πέτρα και επί ταύτης της πέτρας θα οικοδομήσω την εκκλησία μου», ο Πέτρος νόμιζε εκείνη τη στιγμή είναι έτοιμος να το κάνει. Α, μπορώ να τα καταφέρω εγώ, μου το είπε και ο Κύριος. Στο είπε και ο Κύριος, αλλά μακροθυμεί ο Θεός. Ξέρετε γιατί, αδερφοί, δεν μπορούμε να διαχειριστούμε αυτά που θέλει να μας δώσει ακόμα. Δεν μπορούμε. Δυστυχώς. Φτιάχνει τις καρδιές μας, περιμένει εμάς. Μήπως νομίζετε ότι είναι δύσκολο στο Θεό να πει στις οικογένειές μας: μπέτε μέσα στην εκκλησία. Ένα άγγιγμα του Κυρίου είναι τα πάντα, αδερφοί. Ή να ανοίξει αυτή την πόρτα και να μην χωράει τόπος για το λαό και όλες τις πόρτες των εκκλησιών και των σταδίων και δεν ξέρω τι άλλο έχει στο νου του ο Κύριος να κάνει. Νομίζετε ότι είναι δύσκολο? Καθόλου δύσκολο. Ξέρετε ποιο είναι δύσκολο? Να, αυτές οι καρδιές μας εδώ πέρα. Τον ταλαιπωρούμε. Τον ταλαιπωρούμε τον Κύριο. Καμιά φορά λέω: Κύριε, έχεις μπλέξει άσχημα με εμάς. Τι να κάνουμε. Αλλά μας αγαπάς και εμείς αγαπάμε. Παρόλες τις αδυναμίες μας, παρόλα τα λάθη μας, αγαπάμε. Και θέλουμε να φτιαχτούμε. Θέλουμε να διορθωθούμε. Αδερφοί, να αφήσουμε τον Κύριο να φτιάξει τις καρδιές μας, σας παρακαλώ. Γίνονται πολλά πράγματα. Ξέρω ότι περνάμε δύσκολα όλοι μας. Ξέρετε γιατί περνάμε δύσκολα? Γιατί έρχεται ο Ιησούς Χριστός. Και μας έχει βάλει σε εντατική ο Κύριος. Γιατί πρέπει να ετοιμαστούμε. Πρέπει να φύγουν από την καρδιά μου όλα αυτά που δεν χωράνε στον ουρανό. Δεν με βασανίζει ο Κύριος. Θέλει να με ελευθερώσει ο Θεός, αδερφοί αγαπητοί.
Δεν θέλει να με βλέπει να ταλαιπωρούμε, θέλει να με βλέπει να ευλογημένο, αλλά να μπορώ να διαχειριστώ αυτή την ευλογία προς όφελος και όχι προς βλάβη μου. Αυτό θέλει ο Θεός. Ξέρει ότι τον αγαπάς. Ας τον λοιπόν να εργαστεί την καρδιά σου και μέσα στη δυσκολία δόξαζε το Θεό. Σε ευχαριστώ Κύριε, δίκαιος είσαι. Έχω πρόβλημα με τα χέρια μου τώρα και αν και κάνει έλεος ο Θεός μέσα-μέσα, αλλά έχω σύνδρομο του καρπιαίου, με κυνηγάει και ένας καλός αδερφός μου να πάω να κάνω εγχείρηση. Εγώ του λέω, το έχω πάει στον Κύριο, λέω, αφού περιμένω από τον Κύριο, λέω, να κάνει έκβαση. Και πράγματι το βλέπω ότι είναι πνευματικό περισσότερο το θέμα, γιατί κάποιες μέρες είναι να μην έχω τίποτα και κάποιες άλλες ένα βασανιστήριο μοναδικό. Λέω, δίκαιος εσύ Κύριε, κάνε έλεος, πονάω, λέω. Πονάει το, είναι και το μαστίγιο, μέσα κι αυτό. Μαστιγώνει πάντα ιό τον οποίον παραδέχεται, αλλά δεν είναι ότι χαίρεται ο Θεός που μας βλέπει. Ξέρετε τι μου λέει συνέχεια. Συμπονάω ιέ μου, λέω, το ξέρω Κύριε, το νιώθω. Είναι μαζί μας ο Κύριος, πονάει μαζί μας αδελφοί. Αλλά επειδή δεν θέλει να χαθούμε, γι' αυτό επιτρέπει όλες αυτές τις καταστάσεις μέσα στη ζωή μας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Θα κάμει, λέει, την εκδίκηση, αν και μακροθυμεί για αυτούς. Γιατί θέλει ο Κύριος ότι όταν θα σωθούν οι δικοί σου, οι δικοί μου, να μπουν μέσα σε μια εκκλησία και ξέρετε τι να δούνε, τον Ιησού Χριστό, όχι εμένα. Δεν έχουν ανάγκη από τα μούτρα μου, αδελφοί άνθρωποι. Από τον Χριστό έχουν ανάγκη. Έχουν ανάγκη να μπουν εδώ μέσα και να δούνε την αγάπη του Χριστού. Ο Κύριος είπε, εκ τούτου θα γνωρίσουν ότι είστε μαθητέ μου, αν έχετε αγάπη εις αλλήλους. Πολλές φορές νομίζουμε άλλα, να γινόταν θαύματα, να γινότανε. Αδελφέ, άσε να αποκτήσουμε την αγάπη και τα θαύματα τα κάνει ο Θεός. Αυτά θα τα κάνει, απλά είναι για το Θεό. Όταν μας εμπιστευτεί δεν είναι τίποτα να ενεργήσει και να δούμε θαυμαστά. Βέβαια θέλουμε να δούμε θαύματα. Βέβαια θέλουμε να δούμε θεραπείες, να δούμε ενέργειες του Θεού. Είπαμε ότι λατρεύουμε έναν ζωντανό Θεό και θέλουμε να τον βλέπουμε ζωντανό ανάμεσά μας πάντοτε. Αλλά αδερφοί, όταν υπάρξει αυτή η αγάπη, η αληθινή, η ανυπόκριτη αγάπη, τότε πες μου ένα μεγαλύτερο θαύμα από αυτό. Για πες μου, ανθρώπους ξένους που μέχρι χθες δεν τους ήξερες και δεν σε ξέρανε, να τους νιώθεις ότι σ' αγαπάνε και να νιώθεις ότι τους αγαπάς, έστω και αν δεν ξέρεις ούτε το όνομά τους. Το έχω πάθει πολλές φορές αυτό. Ωραίο είναι όμως. Πάω σε καμιά εκκλησία επαρχιακή. Πρώτη φορά πήγαινα. Με αγκαλιάζαν οι αδερφούλες. Αδερφέ, λέει, σε ξέρουμε και εγώ, λέω, σας ξέρω. Πρώτη φορά τις έβλεπα, βέβαια. Ξέρω ότι έχετε στην καρδούλα σας, λέω. Ξέρετε ότι έχετε τον Χριστό. Λέει, σ' αγαπάμε και εγώ, να δεις, λέω. Αλλά το νιώθουμε. Το νιώθουμε, αδερφοί, δεν λέμε ψέματα. Με ανθρώπους που δεν ξέρουμε. Δεν είναι θαύμα αυτό? Μέσα σε έναν κόσμο που η ανομία έχει πληθυνθεί και η αγάπη των πολλών έχει ψυχραθεί, η αγάπη των ολίγων θα αυξάνει, αδερφοί. Μου λένε καμιά φορά, αδερφέ, λέει, για την Εκκλησία δεν το λέει αυτό? Αλίμονό μας, λέω. Αλίμονό μας αν το λέει για την Εκκλησία. Και θα σας πω τι εννοώ, βέβαια. Γιατί μπορεί να παρατηρηθεί και αυτό. Η αγάπη των πολλών, όταν λέει ο Κύριος, εννοεί για τον κόσμο, αδερφοί αγαπητοί. Αλλά και για όσους συμμορφώνονται με τον κόσμο, και για αυτούς το ίδιο ισχύει. Αλλά για τους Αγίους μπορεί ο Άγιος να γίνεται έτσι Άγιος και να μικραίνει η αγάπη του, να ελαττώνεται η αγάπη του? Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Αφού ο δίκαιος θα γίνει έτσι δίκαιος και ο Άγιος έτσι Άγιος, πώς θα πάμε στον ουρανό χωρίς αγάπη? Δεν γίνεται. Γι' αυτό λέω, είμαστε από τους ολίγους και θέλουμε να είμαστε από τους ολίγους. Γι' αυτό ας προσέξουμε, αδελφοί αγαπητοί, η συμμόρφωση με τον κόσμο μόνο κακά θα φέρει στη ζωή μας, τίποτα άλλο. Όσο προσπαθούμε να συμβιβάσουμε το δρόμο του Θεού με τον άλλο το δρόμο, να το συγκεράσουμε, μόνο κακά θα έρχονται στη ζωή μας. Απόφαση. Βάλ τα δύο ποδαράκια στο δρόμο και περπάτα. Όσο ανηφόρα και να είναι, θα είναι πιο εύκολος από το να περπατάς με το ένα πόδι εδώ και το άλλο, και μάλλον εκεί δεν περπατάς, είσαι σταματημένος. Αμήν, αδερφοί αγαπητοί. Απόφαση χρειάζεται. Σταθερή απόφαση. Και θα κάμει, λέει, την εκδίκηση των εκλεκτών του που βουούν ημέρα και νύχτα, αν και μακροθυμεί, γιατί θέλει πραγματικά να φανερώσει τα παιδιά του ο Κύριος, να μας συστήσει και να μην τραπεί καθόλου για κανέναν μας. Να πει, αυτά είναι παιδιά μου. Να τα. Δέστε τι παιδιά κάνω εγώ. Αμήν, αδερφοί. Να χαίρεται για σένα, αδερφέ μου, ο Κύριος. Να χαίρεται για όλους μας ο Ιησούς Χριστός. Αυτό είναι η δόξα του Κυρίου. Θέλω βέβαια να πω και κάτι ακόμα. Θα την κάνει, λέει, ταχαίως την εκδίκηση αυτών. Και για αυτή τη χείρα δεν είχε τα χρήματα, θα έλεγα, να βάλει ένα δικηγόρο καλό, τέλος πάντων, να του πει καλά αυτού, καλά λόγια του άδικου κριτή. Εμείς όμως έχουμε δύο δικηγόρους που δεν χάνουν υπόθεση, το ξέρετε. Τον έναν μόνιμα μαζί μας. Είναι το Πνεύμα του Θεού, το οποίο διαστεναγμών αλαλήτων οικετεύει τον Πατέρα υπέρ ημών. Προσεύχεται το Πνεύμα το Άγιο για μας.
για τις ανάγκες μας, γιατί δεν ξέρουμε τι να προσευχηθούμε όσο πρέπει. Και στα δεξιά του Θεού πάλι ποιον? Άλλον παράκλητο, τον Ιησού Χριστό, ο οποίος μεσιτεύει υπέρ ημών πάντα. Πάντα μας δικαιολογεί, μας δίνει στον παρακαλεί τον Πατέρα να μας χαρίσει, να μας συγχωρήσει, να μας ελεήσει. Δεν λέει εναντίον μας ποτέ. Θα πάρουμε τις υποθέσεις μας, θα τις πάρουμε. Αν εμείς βέβαια μείνουμε εκεί που πρέπει. Ποτέ αυτός ο άδικος κριτής δεν έδωσε μια υπόσχεση σε αυτή την χείρα. Έλα από Δευτέρα και θα το κάνουμε. Όχι. Εμάς ο λόγος του Θεού μας έχει γεμίσει υποσχέσεις, το ξέρετε. Αυτή η παρησία λέει που έχουμε, ότι αν ζητώμεν τι κατά το θέλημα αυτού, ακούει ημάς. Και αν εξεύρουμε ότι ακούει ημάς, εξεύρουμε ότι λαμβάνουμε πάντα όσα αιτούμε παρά αυτού. Τα λέει ο λόγος του. Δεν μπορεί να τα αρνηθεί ο Κύριος. Που σημαίνει μπορούμε να στηριχτούμε στις υποσχέσεις του Θεού και να πάρουμε τα πάντα. Βέβαια, να πούμε και το άλλο. Μην νομίζετε ότι θα φύγουμε χωρίς αιτήματα και χωρίς προβλήματα από τη γη. Όχι, όχι. Δεν ξεγελιόμαστε, ούτε περπατάμε εν φαντασία, αδερφοί. Τα προβλήματα όσο θα είμαστε στη γη θα δημιουργούνται, γιατί τα γεννάει η γη. Αλλά πολλά από τα αιτήματά μας, τα μόνιμα, ο Κύριος θα μας απαντήσει, αδερφοί. Και αν είναι σύμφωνα με το θέλημά του, και ποια είναι σύμφωνα, να σωθούν οι δικοί μας πρώτα απ' όλα, αδερφοί αγαπητοί. Να σωθούν οι φίλοι μας, να σωθεί η πατρίδα μας, η Ελλάδα μας. Προσευχόμαστε για την Ελλάδα. Ο χριστιανός είναι ο άνθρωπος που προσεύχεται υπερπάντων ανθρώπων. Δεν έχει εχθρούς. Δεν μισεί κανέναν. Θέλει όλοι οι άνθρωποι να σωθούν, γιατί το θέλει ο Πατέρας μας ο ουράνιος. Ευχαριστούμε τον Θεό. Βεβαίως έχει και μια άλλη, θα έλεγα, πτυχή αυτή η παραβολή. Γιατί και εμείς έχουμε έναν αντίδικο από τον οποίο λέμε στον Κύριο να μας εκδικάσει. Το ξέρουμε τον αντίδικό μας. Είναι αυτός που έρχεται να μας απελπίσει. Αυτός που έρχεται να σου πει δεν κάνεις για τον ουρανό. Αυτός που έρχεται να σου πει εσύ δεν θα τα καταφέρεις. Εσύ δεν μπορείς. Αυτός είναι, ο εχθρός είναι. Ο Θεός δεν απελπίζει ποτέ. Ποτέ. Η απελπισία, η θλίψη, καλά η κατά Θεό θλίψη, αλλά η θλίψη χωρίς λόγο, να ξέρετε ότι είναι του εχθρού δουλειές. Και μην ακούμε τις εισηγήσεις του. Να ακούμε αυτόν που μας λέει την αλήθεια, τον Ιησού Χριστό. Γιατί καμιά φορά δυστυχώς βλέπω χριστιανούς εύκολα δέχονται τις εισηγήσεις του εχθρού και πάρα πολύ δύσκολα την παρηγορία του Κυρίου. Περίεργο πράγμα. Περίεργο. Μοιάζουν με τον Ασάφ που κάτι δεν ξέρω τι έκανε ο άνθρωπος και λέει «Η ψυχή μου δεν ήθελε να παρηγορηθεί», ακούτε. Δηλαδή τον ενίσχυε ο Κύριος και αυτός έλεγε όχι. Όχι. Και δεν ξεχάσω και ένα πολύ καλό αδερφάκι που όταν έκανε έτσι καμιά κουτσουκέλα με έπαιρνε τηλέφωνο. Ήμουν ο πνευματικός του. Και τον παρηγορούσα, τον ενίσχυα. Λέω, μετάνιωσες για αυτό που έκανες? Λέει, μετάνιωσα. Λέω, ζήτησε συγγνώμη από τον Κύριο. Εντάξει, λέω, προχώρα. Σήκω. Αλλά μια μέρα με παίρνει, μου λέει, κοίταξε να δεις, θα σου πω κάτι, αλλά μην μ' αρχίσεις πάλι τις παρηγορίες. Όχι, λέω, εντάξει, εντάξει, εντάξει. Μου λέει αυτό, εκείνο και εκείνο. Θα πας στην κόλαση, αδερφέ μου, λέω, τι να κάνω. Αφού δεν θες παρηγορία, τι να σου πω. Έβαλε τα γέλια, βέβαια, κατάλαβε ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα, λέω, δικά μου λόγια σου λέω. Όταν έρχεται ο Κύριος και λέει στο λόγο του, αν 7 φορές την ημέρα έρθει ο αδελφός σου, σφάλισε σένα και σου πει συγγνώμη, συγχώρεσέ με, να τον συγχωρήσεις. Και το ζητάει από μένα τον ταλέπορο. Από μένα με τη στενή καρδιά και τη μικρή αγάπη. Ο Θεός, λέω, δεν θα συγχωρήσει. Και όταν του λέω, ο Πέτρος, πως άκησα να αμαρτήσει σε με ο αδελφός μου, Κύριε, θα τον συγχωρήσω, έως 7 για να δείξει για τη μακροθυμία του. Και ο Κύριος του είπε, όχι 7, λέει, 70 κοντάκι 7. Μπορεί ένας άνθρωπος να σου φταίξει 490 φορές. Παράξενο και περίεργο, Και δεν εννοεί 490. Ο Κύριος αρέσκεται στο να ελεεί. Δεν λέμε λοιπόν δικά μας πράγματα. Να δεχόμαστε την παρηγορία του Κυρίου. Ο δίκαιος, λέει, πίπτει 7. Δίπλα του όμως είναι ο Κύριος και τον σηκώνει. Δεν θα το δεχτούμε αυτό? Ο Ασάφ κάποια στιγμή το κατάλαβε. Λέει, αλλιούται η δεξιά του υψίστου. Γιατί ο προβληματισμός ποιο ήταν? Μήπως έπαψε να ελεεί ο Θεός? Μήπως κλείσει τους ικτυρμούς του και δεν με συγχωρήσει πια? Γιατί να μην σε συγχωρήσει, άνθρωπε μου? Όταν υπάρχει ειλικρινής μετάνοια, εξομολόγηση, θα αφήσει ο Θεός υπόλοιπα? Να σας πω τι κάνει ο Θεός. Δεν συγχωρεί απλώς, ξεχνάει τις αμαρτίες σας και τις ανομίες σας. Δεν θα τις θυμάμαι πλέον, λέει. Εμείς τις θυμόμαστε, ο Κύριος όχι. Ευχαριστούμε τον Θεό. Γι' αυτό έρχεται και λέει, όταν ο Υιός του ανθρώπου έλθει, άραγε θα βρει την πίστη επί της γης. Βλέπετε πώς το συνδέει με τις τελευταίες μέρες. Γιατί θα γίνουν δύσκολα πράγματα, αδερφοί.
Περίεργα πράγματα. Μπορεί να σκανδαλιστούν. Να σκανδαλιστούν πολύ και να πω, εγώ τα νόμιζα αλλιώς. Ο λόγος του Θεού πώς τα έλεγε, αδερφέ μου, όχι πώς τα νόμιζα εγώ, ούτε εσύ. Μας είπε ότι θα είναι κακές ημέρες. Οι άνθρωποι θα είναι άδικοι, θα είναι όπως μας τους περιγράφει. Ότι η αδικία θα φτάσει και η αμαρτία θα φτάσει στο πλήρες. Τι περιμένουμε τώρα, να μας δικαιώσουν οι άνθρωποι, να μας πούν μπράβο οι άνθρωποι? Δεν θα γίνει αυτό το πράγμα. Δεν θα γίνει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Να του πούμε σήμερα, Κύριε, θα τη βρεις σε μένα την πίστη. Αμήν, αδερφοί αγαπητοί. Θα μείνουμε πιστοί μέχρι τέλους. Και να πω και δύο λόγια για την άλλη παραβολή. Είπε και σε κάποιους αυτή την παραβολή. Ποιους? Τους θαρούντας εις εαυτούς ότι είναι δίκαιοι και καταφρονούντας τους λοιπούς. Ποιοι είναι αυτοί? Οι αυτοδικαιωμένοι. Οι άνθρωποι που δεν πατάνε μυρμήγκι. Σε έχετε ακούσει, είναι πολλοί αυτοί. Τα μυρμήγκια τα προσέχουν ιδιαίτερα. Εγώ δεν έχω πατήσει μυρμήγκι, λέει. Είμαι καλός άνθρωπος. Όσο καλός και να είσαι, άθλιος είσαι ενώπιον του Θεού. Όλη η δικαιοσύνη μας, η δικαιοσύνη μας είναι ρυπαρό ημάτιο μπροστά στα μάτια του Κυρίου. Τι να πούμε τώρα, πάντες ήμαρτων και υστερούνται τις δόξεις του Θεού. Τι να πούμε τώρα, τι είμαστε καλοί άνθρωποι? Πήγε λοιπόν αυτός ο καλός ο άνθρωπος, ο Φαρισαίος, και ο τελώνης πήρε τα δύο άκρα ο Κύριος, τα δύο άκρα ως προς τους ανθρώπους. Οι Φαρισαίοι τι ήταν? Οι αφιερωμένοι στο Θεό, οι άνθρωποι του Θεού. Που θα δούμε τι κάνανε, πολύ ωραία πράγματα. Οι τελώνες ήταν μαζί με τις πόρνες για τα υπόγεια της κόλασης. Ό,τι υπόγειο υπήρχε ήταν για τους τελώνες και τις πόρνες. Έτσι το βλέπαν οι άνθρωποι. Αλλά ξέρετε, σημασία δεν έχει πώς το βλέπουν οι άνθρωποι, σημασία έχει πώς το βλέπει ο Κύριος, αδελφοί, και αυτό μας ενδιαφέρει. Αυτό διδασκόμαστε μέσα στο λόγο του. Πήγε λοιπόν ο Φαρισαίος, στάθηκε και άρχισε να προσεύχεται. Φαντάζομαι θα στάθηκε και σε ένα τόπο που τον βλέπουν όλοι, γιατί αυτό τους είπε ο Κύριος: πράτετε τα πάντα για να φαίνεστε από τους ανθρώπους, λέει. Για να σας βλέπουν οι άνθρωποι, τα κάνετε όλα. Και τις προσευχές και τις νηστείες. Σταθείς λοιπόν, προσήφχεται ο καθεαυτόν και προς εαυτόν βέβαια, γιατί κανείς δεν τον άκουγε. Ευχαριστώ σύ Θεέ ότι δεν είμαι καθώς οι λοιποί άνθρωποι, άρπαγες, άδικοι μοιχοί, ή και καθώς ούτως ο τελώνης. Μια ματιά ρίξε για τον τελώνη, για τον κατακεραυνό στον άνθρωπο. Νηστεύω δις της εβδομάδος, αποδεκατίζω πάντα όσα έχω. Ωραία προσευχή, ε? Θα μου πεις, τα έκανε αυτά, τα έκανε. Νήστευε δύο φορές τη βδομάδα, νήστευε. Και αποδεκάτιζε και όλα βεβαίως. Και το δυόσμο και τον άνηθο και τις πατάτες και τα κρεμμύδια, ό,τι είχε ο κήπος του. Βέβαια, βέβαια. Και δεν ήταν ούτε άδικος, ούτε άρπαγας, ούτε μοιχός. Έτσι ήταν. Έτσι ήταν. Του λείπει τίποτα? Όχι, τι να του λείπει? Το καμάρι του ουρανού. Πού τον έχει? Τη βασιλεία του ουρανού την έχει στην τσέπη αυτός ο άνθρωπος. Μην νομίζετε. Η βεβαιότητα της βεβαιότητας, ε? Τον έβλεπε ο Θεός και τον καμάρουν. Αυτή την εντύπωση έχει, αδερφή. Δεν έχει κανένα αίτημα να πει, Κύριε, θέλω να διορθώσω αυτό το πράγμα. Τέλειος, τέλειος, κατά πάντα. Άκου προσευχή τώρα. Πάει να εξομολογηθεί τις αρετές του άνθρωπος. Καμιά φορά το κάνουμε κι εμείς. Αλλά πηγαίνουμε να εξομολογούμαστε τα πτέσματά μας, αδελφοί. Τα λάθη μας, τα ελαττώματά μας. Πηγαίνουμε καμιά φορά έτσι να ωρεοποιήσουμε τα πράγματα, να εξηγήσουμε στον Κύριο γιατί σφάλαμε, γιατί ξέρεις, γιατί νευρίασα, Κύριε, γιατί αυτός μου σπάσε τα νεύρα. Αλλιώς δεν θα νευρίαζα εγώ. Εγώ δεν έχω τέτοια πράγματα. Πάμε να εξηγήσουμε στον Κύριο γιατί κάναμε κουταμάρες. Μην πάμε έτσι, αδελφοί αγαπητοί. Να πάμε στο Θεό να εξομολογηθούμε, να πούμε, Κύριε, τα χάλια μου έχω. Μου είπε μια κουβέντα και πετάχτηκα μέχρι το ταβάνι. Πού είναι, τι εγωισμός είναι αυτός, Κύριε? Σε παρακαλώ, ελευθέρωσέ με. Έτσι θα πάμε ενώπιον του Θεού, αδελφοί. Ας προσέξουμε μια τέτοια ζωή, καθαρή ζωή. Άχρηστη τελείως μπροστά στο Θεό. Ξέρετε τι μετράει ενώπιον του Θεού, αδελφοί αγαπητοί? Κάποτε το ρώτησαν, είχε ταΐσει 5.000 ανθρώπους, άντρες μόνο, με 5 άρτους και 2 ψάρια, και τον ψάχνανε γιατί θέλανε να ξαναφάνε. Τον ρωτήσανε πάντως, τι πρέπει να κάνουμε, λέει, για να εργαζόμεθα τα έργα του Θεού? Ξέρετε τι τους είπε ο Κύριος? Τούτο είναι το έργο του Θεού. Να πιστεύσετε σε αυτόν που απέστειλε. Δηλαδή αυτό που μετράει ενώπιον του Πατέρα, ποιο είναι? Η πίστη μας στο Χριστό, αδερφοί. Η ζωντανή μας πίστη στο Χριστό, που αποδεικνύεται από τη ζωή μας, από τα έργα μας και από όλη τη συμπεριφορά μας. Αυτό μετράει ενώπιον του Θεού, τίποτα άλλο. Τα καλά μας έργα τα προετοίμασε ο Θεός για να περπατήσουμε σε αυτά, και η δόξα είναι μόνο στον Κύριο. Δεν έχουμε τίποτε να καυχηθούμε. Ό,τι καλό κάνουμε, ο Θεός το είχε προετοιμάσει και μάλιστα προκαταβολής κόσμου, και εμείς απλά το εκτελούμε και ευχαριστούμε τον Θεό. Εδώ λοιπόν αυτός ο άνθρωπος με καύχηση, με έπαρση,
Βεβαίως η προσευχή του δεν πήγε ούτε μέχρι το ταβάνι. Λέμε και είναι αλήθεια αυτό. Δεν πήγε παραπάνω. Δεν πήγε παραπάνω. Ένας άνθρωπος, λέω, πολύ πιο δίκαιος από αυτόν, ο προφήτης, ο Δανιήλ, ξέρετε πώς προσευχότανε. Όταν διαβάζοντας το Λόγο του Θεού είδε ότι 70 χρόνια θα συμπληρωθούν στις ερημώσεις της Ιερουσαλήμ, θα είναι τα 70 χρόνια δηλαδή εχμάλωτη στη Βαβυλώνα, και συνειδητοποίησε ότι είχε φτάσει ο χρόνος για να ελευθερωθούν, ξέρετε τι έκανε. Με σάκο και σποδό έκανε νηστεία και προσευχή ενώπιον του Θεού να εξομολογηθεί τις αμαρτίες του λαού του και τις δικές του. Και άρχισε να λέει ο Θεός, ο Μέγας και Φοβερός, που φυλάς το έλεος, στους αγαπώντας τον νόμο σου και φυλάτοντας τα σεντολά σου, νομίσαμε, ημαρτήσαμε, ασεβήσαμε, αποστατήσαμε. Πότε τα έκανες αυτά εσύ, Δανιήλ, πότε αποστάτησες? Αποστάτησες εσύ ποτέ? Δεν είχε αποστατήσει ποτέ. Ασέβησε ποτέ στον Κύριο? Δεν φαίνεται πουθενά μέσα στο λόγο του, αδερφή. Ο Κύριος τον έλεγε σφόδρα αγαπητό του. Σφόδρα αγαπητό του τον έλεγε. Γιατί μιλάει έτσι τώρα ο Δανιήλ? Υποκρίνεται, κάνει τον ταπεινό? Είναι ταπεινός, αδερφή. Δεν κάνει τον ταπεινό. Νιώθει ένα απλό μέλος μέσα στο σώμα του Χριστού. Έτσι νιώθει, παρόλες τις ευλογίες, παρόλες τις αποκαλύψεις. Δεν νιώθει ότι είναι κάτι ιδιαίτερο. Τι ωραίες καρδιές, αδερφοί. Και όταν τελειώνει την προσευχή του, λέει: δεν ερχόμεθα ενώπιόν σου, λέει, για τις δικαιοσύνες μας, για τους πολλούς σου εκτιρμούς. Μα δεν ξέρεις, Δανιήλ, ότι ο Κύριος μίλησε για σένα, για τον Νόε και για τον Ιώβ? Ότι τρεις άνθρωποι, αν ήταν σε αυτόν τον κόσμο και γινόταν οποιαδήποτε κρίση, είτε θανατικό, είτε αρρώστια, είτε πείνα, είτε μάχαιρα, ό,τι και να γινότανε, αυτοί οι τρεις οι άνθρωποι, ο Νόε, ο Δανιήλ και ο Ιώβ, για τη δικαιοσύνη τους θα σωζότανε. Δεν το ξέρεις πώς μιλάει για σένα? Τα ξέρει όλα ο Δανιήλ, αδερφή, αλλά σημασία έχει πώς νιώθει. Αδερφέ, αν κάνεις κατά πάντα αυτά που σου λέει ο Κύριος, ξέρεις τι να λες? Άχρηστος είμαι, Κύριε, λέει σε με. Αχρίοι δούλοι είμαστε. Βεβαίως ο Κύριος δεν θα σε πει αχρίο δούλο, θα σε πει φίλο του. Αλλά άστο να το πει ο Θεός, μην το πεις εσύ. Εσείς είστε φίλοι μου, λέει, αν κάνετε όσα εγώ σας παραγγέλω. Αλλά εγώ και εσύ πώς πρέπει να νιώθουμε, αδερφοί? Ασφάλειά μας είναι η ταπείνωση, να το ξέρετε. Ασφάλεια, μεγάλη ασφάλεια. Εδώ λοιπόν, όταν βέβαια η προσευχή του Δανιήλ όχι μόνο απαντήθηκε, αλλά βλέπουμε πριν ακόμα τελειώσει, έρχεται, λέει, ο άγγελος ο Γαβρίλ, πετών ταχαίωσε. Και τι του είπε? Δανιήλ, λέει, εν τη αρχή των οικεσιών σου εξήλθε η προσταγή. Δηλαδή με το που γονάτισες κουνήθηκε ο ουρανός αμέσως. Ήρθε η απάντηση κατευθείαν. Λέει ο Κύριος, φύγε, λέει στο Γαβρίλ, τρέχα να μιλήσεις στο παιδί μου και να του δώσεις απάντηση. Ακούτε, αδερφοί αγαπητοί, αυτό δεν μας ενδιαφέρει? Να ακούγεται η προσευχή μας. Ας πάμε έτσι. Ας πάμε αυτό το φρόνημα. Όχι με την έπαρση, είμαστε καλύτεροι, είμαστε. Μα ας τα αφήσουμε αυτά τα πράγματα. Άσε να μας επενέσει ο άλλος και όχι το στόμα μας. Ξένος και όχι τα χείλη μας. Εδώ λοιπόν, ενώ αυτός προσεύχεται έτσι, ο τελώνης πίσω, μακρόθεν ιστάμενος, ούτε να πλησιάσει δεν τολμούσε. Συντριμμένη καρδιά, σκυμμένο το κεφάλι, χτυπούσε το στήθος του και έλεγε: ο Θεός, η λάστη τίμη το αμαρτωλό. Δεν παρεξηγήθηκε όταν γύρισε και τον έδειξε με το δάχτυλο ο Φαρισαίος και είπε: δεν είμαι σαν γι' αυτόν. Δεν παρεξηγήθηκε ο τελώνης, αδερφή. Ξέρετε, ο ταπεινός ο άνθρωπος δεν παρεξηγείται ό,τι και να του πούνε. Συνέχισε να χτυπάει το στήθος του και να λέει: δίκιο έχει και αυτός, Κύριε. Τα χάλια μου έχω. Ο Θεός, η λάστη τίμη το αμαρτωλό. Δεν προσπάθησε να πει: ξέρεις, Κύριε, εντάξει είμαι, εντάξει άθλιος είμαι, αλλά έδωσα και 5 ευρώ στον άλλον. Βάλ το και αυτό στα υπέρ μου. Δεν προσπάθησε να πει κάτι έκανα κι εγώ. Έλεος ζητούσε από τον Κύριο και τίποτα άλλο, αδελφοί αγαπητοί. Πώς θα τον ευχαριστήσω? Ο Κύριος είπε: σας λέγω, κατέβει ούτως στον οίκον αυτού δε δικαιωμένος παρά εκείνος. Δεν τον δικαίωσε η ζωή του? Όχι, τίποτα απολύτως δεν έγινε. Διότι πάσο υψώνε αυτόν, θέλει ταπεινωθεί. Ο δε ταπεινώνε αυτόν, αυτός θέλει υψωθεί. Αμήν, αδερφοί, τα πάντα είναι ο Κύριος για μας. Εμείς, αν κάποιος νομίζει ότι είναι τι, ενώ είναι μηδέν, τον εαυτό του απατάλει. Ο Κύριος θα μας ευλογήσει.